Συγγνώμη, νόμιζα ότι δεν είναι κανείς μέσα. Τότε γιατί ανοίξα το? Για να δω αν είναι κανείς μέσα. Είδατε? Ναι. Ωραία, περιμένετε έξω, τελειώνω σε λίγο. Η ζωή έχει τη γεύση που της δίνεις. Τελειώσατε? Ναι, βεβαίως. Την επιστολή ή την κοπέλα? Και τα δύο. Με θέλετε για κάποιο ζήτημα γραφείου? Γιατί τα ζητήματα υπό του γραφείου δεν είναι ειδικότητά μου. Μην ανησυχείτε, για ζητήματα υπό του γραφείου τα γούστα μου είναι πολύ συγκεκριμένα. Θέλετε να φύγω και να ξαναγυρίσω όταν θα έχετε τελειώσει και την επιστολή? Όχι, όπως διαπιστώσατε είμαι απόλυτα ικανός να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ωραία, λοιπόν τι με θέλετε? Καταρχήν ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν ήσασταν στο πάρτι υποδοχής μου την περασμένη εβδομάδα. Είχα σημαντικότερες δουλειές. Μάλιστα. Αυτό μεταξύ μας δεν θα είναι και εύκολο, βλέπω. Ναι, δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο. Καταλαβαίνω ότι διεκδικήσατε πολύ δυναμικά τη θέση της διεύθυνσης marketing. Την κυνηγούσα όλη την προηγούμενη χρονιά. Αλλά παρά το έξοχο βιογραφικό μου, η διεύθυνση της εταιρείας δίσταζε να μου την αναθέσει λόγω του γεγονότος ότι είμαι ανήπαντρη μητέρα. Αυτό είναι παράλογο. Το ότι είστε ανήπαντρη μητέρα δεν θα πρέπει να είναι λόγος για να μην πάρετε τη θέση. Το ότι είστε γυναίκα θα πρέπει να αρκεί. Για αρχή δεν σας χρειάζομαι κάτι άλλο, ήθελα απλώς να σας γνωρίσω και να σας διαβεβαιώσω ότι για τους επόμενους μήνες θα περιμένω από εσάς να αποδώσετε σχεδόν τόσο καλά όσο θα κάνει ένας άντρας. Ωραία. Θα μειώσω τις ώρες εργασίας μου στη μέση και ίσως τότε τα καταφέρω. It was a pleasure meeting you. It won't be for long, I assure you. Δεσποινής Κωνσταντακάτου. Κυρία. Faites quelque chose avec vos cheveux, s'il vous plaît.